Εδώ η εταιρεία ρωτάει ποια από τα παρακάτω κόμματα κράτησε την καλύτερη στάση στο θέμα της συμφωνίας. Το 22% απαντά η Νέα Δημοκρατία, 12,6% ο ΣΥΡΙΖΑ, 7% Χρυσή Αυγή, 3,2% Κίνημα Αλλαγής, 3,1% ΚΚΕ, 1,8% Ποτάμι, Ανεξάρτητη Έλληνες 1,1% και 5,9% Ενώσεις Κεντρών που έχει ταχθεί εναντίον της συμφωνίας. Τώρα, υπάρχει ένα άλλο ερώτημα. Πότε, κατά την άποψή σας, θα προκηρύξει εκλογές ο Πρωθυπουργός? Εδώ βλέπουμε ένα 48% να απαντά τον Οκτώβριο και ένα 33% μόλις να απαντά το Μάιο, στο σενάριο δηλαδή των τριπλών εκλογών που συζητήσαμε πριν από λίγο και με τον Αντώνη Ατζολέτο. Ένα τρίτο ερώτημα, η πρόθεση ψήφου όπως πάντα. 10 μονάδες διαφορά, 10,2, 31,3 Νέα Δημοκρατία, 21 ο ΣΥΡΙΖΑ, 6,4 Χρυσή Αυγή, 5,2 Κίνημα Αλλαγής, 5,5 το ΚΚΕ, 1,2 το Ποτάμι, 1,5 Ανεξάρτητοι Έλληνες, όλοι αυτοί εκτός Βουλής και το 2,4 της Ένωσης Κεντρών. Υπάρχει η Λαϊκή Ενότητα 1,4, Πλεύση Ελευθερίας 1,3 και η Ελληνική Λύση με 2,8 κοντά στο όριο εισόδου στην Βουλή. 14,8% απαντά άλλο. Υπάρχει ένα τελευταίο ερώτημα, το πώς κρίνουν οι ψηφοφόροι τις δύο κυβερνήσεις, Σαμαρά Βενιζέλου και Τσίπρα Καμένου. Το 23% απαντάει καλύτερη ήταν Τσίπρα Καμένου, η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου το 30%. Καμία από τις δύο απαντά το 47%.